Νομίζω ότι το περισσότερο ίσως από το 75% των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε σήμερα προέρχονται από τη φύση, είναι έτσι? Ακριβώς έτσι είναι. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι στη χώρα μας θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο λίγο αυτά τα λεγόμενα φαρμακευτικά φυτά, δηλαδή να επενδύσουμε λίγο περισσότερο, να δημιουργήσουμε μια βιομηχανία, σε εισαγωγικά να το βάλω έτσι, πάνω σε αυτά τα φυτά? Σίγουρα, στη χώρα μας έχουμε έναν τεράστιο χλωριδικό πλούτο. Μάλιστα. Έχουμε πάνω από 6.000 διαφορετικά είδη και υποείδη. Τι λέτε? Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά είναι φαρμακευτικά. Περίπου το 7 με 20% της ελληνικής χλωρίδας είναι αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτά. Mm-hmm. Ένα ποσοστό της χλωρίδας μας περίπου 20% είναι ενδυμικά, που σημαίνει ότι δεν φύονται πουθενά άλλου στον κόσμο. Άρα μπορούμε να τα ερευνήσουμε έτσι ώστε να δούμε αν θα μπορέσουν να μας δώσουν ουσίες που θα αποτελέσουν οδηγό μελλοντικών φαρμάκων. Αυτά τα 6.000 φυτά που είπατε, που ευδοκιμούν στη χώρα μας, φαντάζομαι είναι, πώς να το πω, δώρο Θεού να το πω, λόγω της τοποθεσίας που βρίσκεται η Ελλάδα. Δεν είναι αντίστοιχα, δηλαδή στη Γερμανία για παράδειγμα δεν υπάρχει αυτή η φυσική πληθώρα. Όχι, η χώρα μας, έχουμε τη θάλασσα που την βρέχεται η χώρα μας από τρεις πλευρές από θάλασσα. Mm-hmm. Έχουμε τα βουνά, έχουμε τα νησιά. Και άρα έχουμε σαν αποτέλεσμα πολλές διαφορετικές ζώνες βλάστησης και πολλά, γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλο πλούτο σε τόσο μικρό χώρο. Η χώρα μας έχει τη δεύτερη πλουσιότερη χλωρίδα της Ευρώπης σε σχέση με την επιφάνειά της. Γιατί πιστεύετε δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί μέχρι σήμερα αυτό? Είναι ρητορικό το ερώτημα. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται, ναι, να γίνονται προσπάθειες για την αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της χώρας μας. Χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τις πρωτοβουλίες και να υπάρχει βοήθεια. Χρειάζεται πρόγραμμα και σχέδιο, πιστεύω ότι ακριβώς. Είναι κυριολεκτικά θησαυρός. Ακριβώς, ακριβώς.